Και πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε ένα θέμα που αφορά στην διεθνή πολιτική, στα χτυπήματα κατά του Ισλαμικού κράτους με πυράβλους από την Κασπία, με τους οποίους πλήττει η Ρωσία τους τζιχαντιστές. Υπάρχει γενικότερα και μια και ένας κύκλος επί τα και πολιτικών και διπλωματικών δηλώσεων. Προσεκτικά θα ανοίξουμε αυτό το θέμα και καλέσαμε απόψε και είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο φίλος φίλτατος του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων, του τομέα ενημέρωσης, ο στρατηγός του αναπαστρατείου, ο κύριος Ζούκας. Κύριε Ζούκα, καλησπέρα για ακόμη μια φορά από την Κομωτινή. Καλησπέρα σας, κυρία Θεολόγη. Με πολύ μεγάλη προσοχή λοιπόν ανοίγουμε τούτο το θέμα και θα ήθελα έτσι να ακούσω την πρώτη σας τοποθέτηση για όλα αυτά τα τεκτενόμενα και τις αντιδράσεις που υπάρχουν από την πλευρά της Τουρκίας. Είναι γεγονός ότι τις τελευταίες μέρες με μια έντονη παρουσία ρωσική δυνάμει στον χώρο της Συρίας. Η Συρία για 4,5 περίπου τώρα ζει έναν έντονο εμφύλιο πόλεμο και μάλιστα ιδιόμορφο. Και λέω ιδιόμορφο διότι οι αντίπαλοι εκεί μέσα είναι τέσσερι. Mm-hmm. Είναι οι δυνάμεις του Άσαντ από τη μια μεριά, είναι οι αντίπαλοι του Άσαντ που προκάλεσαν και τον εμφύλιο πόλεμο, δεύτερον, είναι οι τζιχαντιστές τρίτον και είναι τέταρτο μέρος οι Κούρδοι στο βόρεια πλευρά της Συρίας. Αντιλαμβανόμαστε πόσο ιδιόμορφη κατάσταση είναι αυτή και πόσο επικίνδυνη. Ποιος χτυπάει δηλαδή ποιον. Φίλος του Άσαντ, παραδοσιακά, αποτελούσε η Σοβιετική Ένωση παλαιότερα, η Ρωσία σήμερα. Μάλιστα η Ρωσία έχει στη Λατάκια, όπως είναι γνωστό, μια ναυτική βάση. Mm-hmm. Τις τελευταίες μέρες αύξησε τις δυνάμεις της στην περιοχή, πηγαίνοντας εκτός από μια ναυτική μοίρα με πολεμικά πλοία, πήγε 50 περίπου πολεμικά αεροσκάφη στην περιοχή, σύμφωνα με πληροφορίες που δεν διαψεύστηκαν, και 200 πεζοναύτες. Επιπλέον, μετέφερε στην περιοχή της Λατάκιας και κάποια αντιεροπορικά βλήματα, εδάφους αέρος, μικρού βεληνικούς, προφανώς για να καλύπτει το αεροδρόμιο στο οποίο σταθμεύουν τα αεροσκάφη της. Μέχρι τώρα η Ρωσία ισχυρίζεται ότι με τα αεροσκάφη αυτά που έστειλε στην περιοχή χτυπούσε στόχους των τζιχαντιστών. Υπήρξαν κάποιες πληροφορίες από δυτικές πηγές ότι εκτός από τον τζιχαντιστάς χτύπησε και τους αντιπάλους του Άσαντ μέσα στη Συρία σε κάποιες περιπτώσεις. Υπήρχε διαφωνία πάνω σε αυτό το θέμα. Το περασμένο Σάββατο ένα από τα πολεμικά αεροσκάφη της Ρωσίας παραβίασε για λίγο τον εναέριο χώρο της Τουρκίας, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό για τις διεθνείς σχέσεις και μάλιστα όταν η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ, οπότε έχουμε παραβίαση με την ευρύτερη έννοια του εναερίου χώρου του ΝΑΤΟ, με αντίστοιχες αντιδράσεις. Σήμερα έχουμε ένα άλλο γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό, ναυτικές δυνάμεις της Ρωσίας από την Κασπία θάλασσα, όπως και αεροπορικές δυνάμεις σταθμευμένες στη Συρία, υποστηρίζουν χερσαίες επιχειρήσεις του Άσαντ εναντίον των τσιχατιστών. Είναι δηλαδή ξεκάθαρη μια πολεμική εμπλοκή της Ρωσίας σε αυτόν τον ιδιόμορφο εμφύλιο πόλεμο που διεξάγεται στη Συρία το τελευταίο καιρό. Αυτή η εμπλοκή της Ρωσίας, στρατηγέ, σε τι συνίσταται, πού αποσκοπεί, και γιατί προκαλεί και όλη αυτή την μήνυα από την πλευρά και της Τουρκίας. Η Ρωσία είναι προφανές ότι θέλει να στηρίξει τον Άσαντ και η όποια λύση θα πρέπει να δοθεί στην υπόθεση της Συρίας, μέχρι πότε θα τραβήξει αυτός ο εμφύλιος πόλεμος, ήδη 4,5 χρόνια. Mm-hmm. Πρέπει να περιλαμβάνει μέσα και κατοχύρωση του Άσαντ. Αυτό δείχνουν οι μέχρι τώρα κινήσεις της. Γιατί, διότι αυτός εξυπηρετεί τα ρωσικά συμφέροντα, έχουν μια παραδοσιακή φιλία. Επιπλέον η Ρωσία θέλει να αναβαθμίσει το διεθνή της ρόλο και να δείξει και στις δυτικές χώρες και κυρίως στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι η κίνηση που κάναν πριν περίπου ένα χρόνο οι Ευρωπαίοι να επιβάλλουν τις οικονομικές κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας λόγω του γνωστού ουκρανικού προβλήματος πρέπει να αρθούν και ότι η Ρωσία είναι μια χώρα με τεράστιο διεθνές, θα έλεγα και παγκόσμιο κύρος. Αυτό επιδιώκει η Ρωσία στη συγκεκριμένη περιοχή. Βεβαίως ισχυρίζεται ότι αυτή η παραβίαση του εναερίου χώρου της Τουρκίας έγινε κατά λάθος και οφείλεται στις κακές καιρικές συνθήκες
κάτι το οποίο δεν αποδέχτηκε ούτε η Τουρκία, ούτε βεβαίως και το ΝΑΤΟ. Πάντως, αυτή η μονομερής ενέργεια της παρέμβασης της Ρωσίας στα δρόμενα μέσα στη Συρία, χωρίς να έχει συντονιστεί απόλυτα με τις δυτικές δυνάμεις, διότι όπως είναι γνωστόν υπάρχει δυτική συμμαχία ενισχυμένη από χώρες του κόλπου και η οποία με αεροπορικούς βομβαρδισμούς βάζει κατά των τσιχαντιστών. Όχι κατά των αντιπάλων του Άσαντ ή κατά των Κούρδων, αλλά κατά των τσιχαντιστών. Η παρέμβαση αυτή της Ρωσίας είναι ξεκάθαρα μη συντονισμένη με την άλλη παρέμβαση των δυτικών, έστω και αν η Ρωσία λέει ότι ο αντίπαλός μου την ώρα που υποστηρίζω τον Άσαντ είναι οι τσιχαντιστές. Μάλιστα. Τώρα όλο αυτό το γαϊτανάκι των εξελίξεων, το οποίο ίσως και τελικά στους κόλπους της διπλωματίας, στους ανθρώπους που ασχολούνται γενικότερα με την διεθνή πολιτική να ήταν αναμενόμενη ή προβλεπόμενη, έρχεται να προσθεθεί σε μία περίοδο που υπάρχουν γενικότερα ανοιχτά μέτωπα, μέτωπα τα οποία αφορούν και στη χώρα μας. Τι θα είχαμε να πούμε για αυτό το γεγονός, η συνάρτηση σε συνέχεια με όλα αυτά τα δρόμενα ή τα ανοιχτά μέτωπα που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ευρωπαϊκό πολιτικό σκηνικό? Εκείνο που χρειάζεται αυτή τη στιγμή και το επιζητεί ολόκληρη η ανθρωπότητα, νομίζω, είναι ο εμφύλιος αυτός πόλεμος στη συγκεκριμένη χώρα να σταματήσει και επιπλέον να δοθεί κάποια λύση, ασφαλώς, και έτσι να σταματήσει, και επιπλέον να αντιμετωπιστεί το επικίνδυνο και απάνθρωπο φαινόμενο των τσιχαντιστών. Για να επιτευχθεί αυτό, μονομερείς ενέργειες οποιασδήποτε χώρας ενδεχομένως να αυξήσουν τα προβλήματα, όχι να τα λύσουν. Ένας συντονισμός όμως δράσης του διεθνούς παράγοντα, που να περιλαμβάνει όλες τις χώρες που θέλουν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση του φαινομένου των τζιχαντιστών, αλλά και του τέλους του εμφυλίου πολέμου στη Συρία, πρέπει οπωσδήποτε να είναι ενέργεια συντονισμένη και βεβαίως τα συμφέροντα των μεγάλων της γης συμπίπτουν και ο καθένας εκεί να αποκομίσει και τα δικά του ωφέλη. Υπεράνω όμως όλων πρέπει να τεθεί αυτή τη στιγμή η αντιμετώπιση αυτού του απάνθρωπου φαινομένου των τσιχαντιστών, που πέραν του ότι δρά στη συγκεκριμένη περιοχή και δημιούργησε ήδη το Ισλαμικό κράτος στη βορειοανατολική Συρία και στο βόρειο-δυτικό Ιράκ, έχει διασπαρεί με εκπροσώπους του και δραστήρια μέλη του, με τρομοκράτες θα έλεγα, και σε πολλά σημεία της γης. Καθιστάμενος, δηλαδή, ο τσιχαντισμός ένα παγκόσμιο επικίνδυνο φαινόμενο. Μάλιστα. Εμείς βέβαια έχουμε και πρόσθετους λόγους για να υποστηρίζουμε την αντιμετώπιση του προβλήματος της Συρίας σήμερα, διότι είμαστε ένα από τα μεγάλα έμεσα θύματα αυτής της κατάστασης, αφού μεγάλος αριθμός προσφύγων που έφυγαν από τη Συρία περνάνε από τη χώρα μας, έχοντας βέβαια τελικό προορισμό ή περισσότεροι άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η χώρα μας αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει, λόγω του εμφυλίου της Συρίας, του ιδιόμορφου αυτού εμφυλίου με τέσσερους παράγοντες να εμπλέκονται και να μην ξέρουμε ποιος χτυπάει ποιον, ζει σήμερα το ρεύμα, δέχεται αυτό το ρεύμα των προσφύγων με τα τεράστια προβλήματα που δημιουργεί στη χώρα μας και κατ' επέκταση βέβαια και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έγινε ήδη ένα πανευρωπαϊκό πρόβλημα, ενώ έχει και παγκόσμιες κάποιες διαστάσεις. Επηγόμαστε... Στρατηγέ, επηγόμαστε, δεν σας ακούμε. Παρακαλώ, μπορείτε να επαναλάβετε. Επηγόμαστε, είπατε. Το οποίο όμως για να αντιμετωπίσουμε... αλλά να αντιμετωπίσουμε τα αίτια. Να σταματήσει ο εμφύλιος πόλεμος της συνύπαρξης αυτών των κατοίκων που υπάρχουν σε αυτή τη χώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για απόψη σας. Στρατηγέ, θα επαναλάβουμε το ραντεβού μας με άλλα θέματα. Να είστε καλά. Σας καληνυχτίζουμε. Σας καληνυχτώ και εγώ και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εμείς για την αποδοχή της. Να είστε καλά.